Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σημείωσα με ενδιαφέρον και ικανοποίηση την αναφορά του κυρίου Ρέκλινγκ ότι από το καλοκαίρι του 2015, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα για την Ελλάδα το τρίτο, έχει σημειωθεί μέχρι τώρα μια πολύ καλή πρόοδος. Και συμφωνώ και με την παρατήρηση του κυρίου Σικλούνα, του Προέδρου του ΕΚΟΦΗΝ, να μην δημιουργούμε ένα ελληνικό δράμα που δεν υπάρχει, να επενδύσουμε στο θετικό σενάριο. Ποιο είναι το θετικό σενάριο? Το θετικό σενάριο είναι τον Αύγουστο του 2018, που τελειώνει το τρίτο πρόγραμμα, να βγει και η Ελλάδα από τα μνημόνια. Κανείς δεν θέλει τέταρτο πρόγραμμα, ούτε οι δανειστές, ούτε η Ελλάδα. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να βασιστούμε σε αυτά που μέχρι τώρα έχουμε κατακτήσει. Οι επιδόσεις και της πραγματικής οικονομίας και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύμφωνα με δηλώσεις και του κυρίου Ρέκλινγκ και του κυρίου Ντάισελμπλουμ και ανακοινώσεις του ΕΚΟΦΗΝ, είναι καλύτερες από τους στόχους που είχαν τεθεί στο τρίτο πρόγραμμα για την Ελλάδα. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Αυτό που έθεσε χθες κύριε Ρέκλινγκ και το πολίτικο. Σημείωσε ότι αυτή η διαμάχη μεταξύ Βερολίνου και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και για το πώς θα εξελιχθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 2018 προκαλεί αβεβαιότητα, κάνει ζημιά στην προσπάθεια των Ελλήνων να τελειώνουν και να βγουν στην ανάπτυξη και να τελειώσουν με τα προγράμματα και επομένως σας λέει βρείτε τα. Η ερώτησή μου είναι τι θα κάνετε τις επόμενες ώρες και μέρες προκειμένου να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα ανάμεσα σε εσάς που εκπροσωπείτε αυτούς που έχουν δανείσει την Ελλάδα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που είναι μέρος του προγράμματος αλλά με δική του ευθύνη μέχρι τώρα δεν έχει αποφασίσει αν θα μετέχει ενεργά και δεν έχει βάλει ούτε ένα ευρώ. Η λογική λέει να επενδύσουμε στο θετικό σενάριο να γεφυρώσουμε τις διαφορές. Και κύριε Σικλούνα, ο ηγέτης της Μάλτας μετήχε πριν λίγες ώρες στη Σύνοδο του Νότου. Εκεί υπέγραψαν όλοι οι ηγέτες ένα κοινό ανακοινωθέν από όλο το πολιτικό φάσμα που λένε να προχωρήσει γρήγορα η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και η εφαρμογή του προγράμματος και να είναι τα μέτρα που θα αποφασιστούν συμβατά με το νομικό συνταγματικό πλαίσιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θεωρείτε εσείς ως Υπουργός Οικονομικών μιας δημοκρατικής χώρας λογικό να ζητάμε από μια ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική δημοκρατία να νομοθετήσει τώρα για το 2019 μέχρι το 2023 μέτρα την ώρα που πολλοί θεωρούν ότι αυτά δεν θα χρειαστούν? Ή πως χρειάζεται άλλοι μηχανισμοί δεσμεύσεων? Σας ευχαριστώ πολύ. Δύο λόγια για την Ελλάδα. Επαναλαμβάνω. Στο πρόγραμμα αυτό έχει σημειωθεί καλή πρόοδος και έχουμε δώσει περίπου 32 δισεκατομμύρια από τα 68 δισεκατομμύρια. Είμαστε περίπου στο ίμιση. Αλλά στην παρούσα φάση δεν βλέπουμε όλες τις συμφωνίες με τις ελληνικές αρχές από τον Αύγουστο του 2015 να έχουν εφαρμοστεί. Και γι' αυτό λοιπόν οι εκχωρήσεις έχουν σταματήσει στην παρούσα φάση και όπως έχουμε δει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις στα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, πάντα υπήρχαν καθυστερήσεις, αλλά στην τελική ανάλυση πάντα καταλήγαμε σε συμφωνίες και συμφωνώ με την άποψη ότι αν εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό και αν γίνουν οι μεταρρυθμίσεις όπως έχει συμφωνηθεί, δεν θα υπάρχει ανάγκη για τέταρτο πρόγραμμα μετά τη λήξη του προγράμματος αυτού τον Αύγουστο του 2018. Ενεργά λοιπόν δραστηριοποιούμαστε για να πετύχουμε μια συμφωνία για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αναθεώρηση με το ΔΝΤΟΥ. Άκοπα και ακούραστα εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή και ελπίζω σύντομα να βρούμε μια λύση. Πολλά από τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα οφείλονται σε κακή διακυβέρνηση, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά είναι αν θέλετε προβλήματα τα οποία σωρεύθηκαν από το παρελθόν για πάρα πολλά χρόνια και αυτά τα προβλήματα σωρεύθηκαν και οδήγησαν στα προβλήματα του υψηλού ελλείμματος, του υψηλού χρέους. Παρ' όλα αυτά βέβαια κάθε χώρα έχει τη δική της ιστορία,
Δεν υπάρχει ένας κοινός κανόνας, μία πλατφόρμα η οποία να ενσωματώνει όλες τις χώρες. Και εγώ πιστεύω πολύ στον κοινωνικό πυλώνα. Δεν θα πρέπει να τον δούμε απομονωμένα τον κοινωνικό πυλώνα. Πρέπει να είναι μέσα στα προγράμματα αυτά συνολικά ο κοινωνικός πυλώνας. Αυτό είναι αυτό που έχει σημασία. Για να περάσω στην Ελλάδα, καλωσορίζω το θετικό τόνο που υιοθέτησε ο κύριος Ρέγκλινγκ. Όντως είναι υψηλό το επίπεδο συμμόρφωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκρότησε και μια ειδική ομάδα για την βοήθεια προς την Ελλάδα. Η υποστήριξη των προγραμμάτων κάναμε αποστολή στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε το διοργανικό διάλογο με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Όντως ήταν υψηλότατο επίπεδο συμμόρφωσης, διότι είναι εξαιρετικά δυσχερές το πρόγραμμα. Ελπίζουμε να ολοκληρωθεί λίγαν συντόμως η δεύτερη αξιολόγηση, διότι θα ήταν οικονομικά μη ορθολογικό να αφήσουμε κρεμούσες, ληξιπρόθεσμες οφειλές πάλι να συσσωρευτούν, να αφήσουμε να εκτροχιαστεί πάλι η οικονομία. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά αρνητικό για την οικονομία. Ελπίζουμε να συνεργαστούν όλες οι χώρες και υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις με το Δουνουτού. Κάποιες τέτοιες συγκρούσεις μπορούν με κάποιο τρόπο να ρυθμιστούν. Δεν φαίνεται λογικός ο νέος όρος του Δουνουτού. Κάποιοι θεωρούν ότι αντιβαίνει στο κεκτημένο, αυτή είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν καλύτερες δημοσιονομικές επιδόσεις σε σχέση με τις προγνώσεις και τους στόχους. Οπότε, αν γίνει μία προβολή τα επόμενα χρόνια, θα έχουμε ένα αίρισμα για μία ορθολογικότερη λύση. Ευελπιστούμε μόνο ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα συμβάλλουν για την ευόδοση της δεύτερης αξιολόγησης για να ακολουθήσει και πάλι θετική τροχιά προς την ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης η Ελλάδα και φυσικά προς τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται ούτως ώστε να υπάρχει το επιθυμητό επίπεδο ανταγωνισμού για την οικονομία.